Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 27 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στο Ήπειρο στη Βιέννα και στην εκπομπή Ώρα της Ήπειρου, 3 και 8 πρώτα λεπτά. Μαζί θα είμαστε για ένα ακόμη μεσημέρι για να δούμε όλη την επικαιρότητα μετά από ένα ιδιαίτερα πλούσιο Σαββατοκύριακο για την περιοχή μας, με την αποκάλυψη του σήματος της UNESCO στο Ζαγόρι. Μία εκδήλωση που την περίμεναν αρκετοί, είναι η αλήθεια, από την τοπική κοινωνία. Ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο το απόγευμα, δεν έγινε. Έγινε χθες το πρωί. Μετά από όλη αυτή την πραγματικά πολύ έντονη καταιγίδα το απόγευμα του Σαββάτου, που ακύρωσε όλα τα σχέδια, και βέβαια μεγάλη γιορτή αναβάλλεται για τον Ιούλιο, παρουσία του Πρωθυπουργού όπως όλα δείχνουν, που ήταν έτσι προγραμματισμένο να βρίσκεται εδώ και το Σάββατο, και βρέθηκε εδώ το Σάββατο, αλλά όπως σας είπα, όλα τα σχέδια ανατράπηκαν, και βέβαια και με τον εορτασμό, με όλες τις εκδηλώσεις στο Σούλι επίσης τη χθεσινή ημέρα. Όλα αυτά ενώ η πολιτική επικαιρότητα συνεχίζει να τρέχει, ενώ πλησιάζουμε προς τις ευρωεκλογές, έχουν απομείνει λίγες ημέρες. Όλα αυτά θα τα δούμε και βέβαια και αρκετά ακόμη ζητήματα. Το τηλεφωνικό κέντρο του Ήπειρου στη Βιέννα είναι στη διάθεσή σας. 2651-068-541-68542. Παρεμβαίνετε με τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, οτιδήποτε εσείς κρίνετε αναγκαίο ότι πρέπει να μας κοινοποιηθεί και οτιδήποτε πιστεύετε ότι πρέπει και εμείς να το κοινοποιήσουμε προς εσάς. Είναι αυτή η αλληλεπίδραση που έχουμε σταθερά όλα αυτά τα χρόνια. Το κινητό τηλέφωνο της εκπομπής επίσης είναι στη διάθεσή σας. Θα το βλέπετε καθ' όλη τη διάρκεια στο κάτω μέρος. Στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. ωραεπειρου@gmail.com το email, ενώ μας βρίσκεται και στο Facebook, αναζητώντας με ελληνικούς χαρακτήρες η ώρα της Ήπειρου. Το ίδιο κάνετε και για τους λογαριασμούς του Ήπειρο στη Βιέννα, για τις σελίδες του σταθμού, τόσο στο Facebook όσο και σε X και YouTube. Και μάλιστα στο YouTube βρίσκεται και όλα τα δελτία ειδήσεων, τις εκπομπές, τα ρεπορτάζ αναλυτικά. Ενημερώνεστε έτσι καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου για οτιδήποτε συμβαίνει. Και αυτό που συμβαίνει την τελευταία ώρα περίπου είναι ότι έχει σημάνει ένας συναγερμός σε πυροσβεστική, στην αστυνομία, στο ΕΚΑΒ, μετά από ένα εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στην Αρίστη, στο Ζαγόρι. Σύμφωνα με αυτό που μαθαίνουμε με τις πρώτες πληροφορίες, μιλάμε για δύο εργάτες οι οποίοι καταπλακώθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών που γίνονται στο σημείο για παρεμβάσεις βιολογικού καθαρισμού και για το αποχετευτικό δίκτυο. Ο ένας απεγκλωβίστηκε από πολίτες που έσπευσαν, έτσι κατάλαβαν τον πανικό, έσπευσαν να συνδράμουν και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος. Ο δεύτερος, έτσι επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση για τον απεγκλωβισμό του, πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική αλλά και από όλες τις δυνάμεις, από την αστυνομία αλλά και τους κατοίκους εκεί. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Ξαναλέω, είναι εν εξελίξη και υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση στο σημείο, στην Αρίστη. Είναι κάτι που ουσιαστικά μας γνωστοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα, λίγο μετά τις 2. Θα πάμε να μπούμε στη ροή της σημερινής εκπομπής, αλλάζοντας ουσιαστικά λίγο τα συνηθισμένα. Θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω για τα πρωτοσέλιδα, θα δούμε λίγο παρακάτω για τα πρωτοσέλιδα. Να πάμε να μπούμε στην πρώτη συζήτηση για τις ευρωεκλογές που πλησιάζουν. Και όπως έχουμε πει και όλες τις προηγούμενες ημέρες και το λέμε σταθερά, ότι οι υποψήφοι, ο καθένας ξεχωριστά αλλά και όλοι μαζί, δίνουν έναν αγώνα να καταφέρουν να καλύψουν όλη τη χώρα ή τουλάχιστον όσο το δυνατόν το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, να μιλήσουν με τον κόσμο, να έρθουν έτσι σε μία επαφή, να μάθουν τα προβλήματα, να κοινοποιήσουν τις θέσεις του εκάστοτε κόμματος. Κάπως έτσι λοιπόν θα μπούμε και στη σημερινή συζήτηση, πρώτη συζήτηση. Καλωσορίζω δίπλα μου τον υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, τον κύριο Σάκη Αρναούτογλου, που βρίσκεται σήμερα στα Γιάννενα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Τι όμορφο, τι σύγχρονο στούντιο είναι αυτό. Ούτε στην Αθήνα δεν βρίσκει κανείς. Είναι φτιαγμένο με μεράκι, με φοβερή τεχνολογία και εσάς σας βλέπω ακούραστο. Δηλαδή, πόση ώρα είμαι εδώ, δεν έχετε σταματήσει να δουλεύετε. Εντυπωσιασμένος. Να είστε, να είναι καλά, αξίζουν τέτοια κανάλια έτσι, σε μια τόσο σημαντική περιφέρεια, η οποία είναι κατά τα άλλα αφημένη στην τύχη της. Δυστυχώς. Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτή και εγώ κρατώ το θετικό, γιατί έχει πάντα πολύ μεγάλη σημασία να το λέει ένας άνθρωπος που έχει περάσει δεκαετίες μέσα στα τηλεοπτικά στούντιο και που συνεχίζει να περνά, γιατί ούτως ή άλλως σκοπός μας όλων όσοι είμαστε μέσα σε αυτό το επάγγελμα είναι να έχουμε και μια καλύτερη επαφή με τον κόσμο. Εμείς για την επικαιρότητα, εσείς για τον καιρό. Αυτό θα το κρατήσω λίγο για το τέλος της συζήτησης. Ό,τι γιατί θέλετε. Θέλω να το αξιοποιήσουμε και αυτό. Γενικότερα, πάντως, να υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Μπαίνετε λοιπόν για άλλη μια φορά
στο στίβο της πολιτικής, αυτή τη φορά για τις ευρωεκλογές, στο στίβο έτσι των ευρωεκλογών, στη μάχη για την 9η Ιουνίου με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Είναι διπλό το ερώτημα. Γιατί έτσι κινητοποιείστε για μία ακόμη φορά πολιτικά και γιατί με το ΠΑΣΟΚ? Να σας πω ότι είναι η δεύτερη φορά που κατεβαίνω στις ευρωεκλογές. Κατέβηκα και το 2019, τότε ήμουν ένα πολιτικό νήπιο. Η πρώτη μου επαφή με την πολιτική, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Πήρε τηλέφωνο η Φόφη Γεννηματά, η Amnesty, μια σημαντικότατη προσωπικότητα, και θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Με κάλεσε στο γραφείο της λοιπόν τότε και μου είπε, και με συγγνώμη για τη φαρυγγίτιδα, γιατί με ταλαιπωρεί μια φαρυγγίτιδα, δεν είναι κάτι άλλο, μπορεί να δείξω κιόλας, και συγγνώμη στους τηλεθεατές προκαταβολικά. Ναι, φυσιολογικό είναι. Είναι τόσες ομιλίες και τόσα αυτά, και θα σας πω και τα ευτράπελα πολλά. Άμα έχουμε λίγο χρόνο, το τι μου συνέβη. Είναι πολλά, φαντάζομαι. Έχει πολύ πλάκα γενικά. Αυτό το ταξίδι είναι φανταστικό, είναι, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά έχουμε και κάποια ευτράπελα, προσωπικά εγώ δηλαδή. Τέλος πάντων, με κάλεσε η Φόφη Γεννηματά και μου είπε ότι θέλω να κατέβεις και να βοηθήσεις και το κόμμα και την χώρα. Λέω τότε, κυρία Γεννηματά, βλέπετε σε μένα κάποιο πολιτικό όν, το οποίο εγώ δεν το βλέπω? Μου λέει, ναι, αυτό ακριβώς βλέπω. Λέω, θέλω όμως τη βοήθειά σας για να προχωρήσω. Και η προσωπικότητά της είναι αυτή που με έπεισε πάρα πολύ, γιατί δεν είχα επαφή. Είχα επαφή με πολιτικά πρόσωπα, αλλά αυτού του είδους έτσι, τις συζητήσεις, το πνεύμα, το ήθος κτλ., ομολογώ ότι με εξέπληξαν. Και είπα το ναι, μόνο και μόνο γιατί είδα ότι αν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, όπως γνώρισα τότε την Φόφη Γεννηματά στην πολιτική, τότε αξίζει να προσπαθήσει κανείς με τη βοήθεια αυτών των ανθρώπων, μήπως και αλλάξει κάτι. Γιατί το να κάθεται στον καναπέ του κάποιος και απλά να γκρινιάζει όλη την ώρα, έχω και ένα γιο ο οποίος μου λέει συνεχώς κάνε κάτι, κάνε κάτι, δεν το θεωρώ και λύση. Γιατί πολλές φορές μου λένε, καλά ρε Σάκη Αρναούτογλου, κατεβαίνει στην πολιτική μια χαρά, δεν είναι στον καιρό, και με το ΠΑΣΟΚ, μια έτσι, ξέρετε, απαξίωση. Ναι, και να σε εξηγήσω τώρα γιατί το λέω αυτό, γιατί με ρωτήσετε και τη δεύτερη ερώτηση, γιατί με το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ, θέλω να σας πω ότι πραγματικά, και δεν είμαι, δεν έχω αλλάξει εγώ κόμματα να πηγαίνω από το ένα στο άλλο, είμαι και από οικογενειακός από χρόνια, αλλά απλά δεν το εξέφρασα ποτέ. Και με πειράζει ο τρόπος με τον οποίο πολλές φορές κάποιοι θέλουν να υποτιμήσουν όλο αυτό το κόμμα, το οποίο, οι μεταρρυθμίσεις του οποίου ήταν από τις πιο σημαντικές στην χώρα μας, το γνωρίζουμε άλλωστε, έγιναν πολύ σημαντικά πράγματα και οι ιδέες του ακόμα και τώρα υιοθετούνται. Και, για παράδειγμα, οι εξετάσεις η μαστογραφίας που η Φόφη Γεννηματά πρότεινε υιοθετήθηκαν αμέσως από τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλω να σας πω ότι είναι ακόμα πολύ σημαντικές ιδέες, αλλά είναι πολύ άδικο ο τρόπος με τον οποίο κατακαιρματίστηκε και το οποίο φέρνει μια ρετσινιά. Και θέλω να κοιτάξω και τους τηλεθεατές στα μάτια και να τους πω, είναι πραγματικά, γιατί θα υπάρξουν κάποιοι που θα διαφωνήσουν, αλλά θέλω να σας εξηγήσω γιατί το θεωρώ άδικο αυτό που συνέβη. Κρατάει μια ρετσινιά το ΠΑΣΟΚ μιας χρεοκοπίας της χώρας, την οποία πραγματικά δεν έφταιγε, με όλα τα λάθη τα οποία έχει κάνει. Είναι σαν να είμαι εγώ ο διευθυντής, να με καλέσουν να διευθύνω μια εταιρεία η οποία έχει χρεοκοπήσει και να μου κολλήσουν τη ρετσινιά της χρεοκοπίας, ενώ δεν έχω καν αναλάβει για την εξυγίανσή της. Αυτό έπαθε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Άσχετα με τα λεφτά υπάρχουν, δεν το είπε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά, και το τονίζω αυτό γιατί δεν έχει δώσει ο κύριος Καραμαλής, Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο τότε πρωθυπουργός, μία συνέντευξη. Δεν είστε και νεότατος, αλλά εγώ δεν έχω ακούσει κάποια συνέντευξη να δίνει ο κύριος Καραμαλής από τότε, ούτε σε ξένο, ούτε σε κανάλι ελληνικό. Κάτι το οποίο εμένα με κάνει να αισθάνομαι λίγο περίεργη, γιατί σαν πολίτης θα έπρεπε να ξέρω τι συνέβη τότε, γιατί το χρέος έφτασε τόσο ψηλά και γιατί με τέτοιο δόλιο τρόπο η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να βάλει τη ρετσινιά στο ΠΑΣΟΚ και να κουβαλάει ακόμα και τώρα αυτό το βάρος χρεοκοπίας, το οποίο δεν ευθύνεται το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε και τότε δανεισμό, αλλά ήταν υπό έλεγχο και δεν είχε ξεφύγει όταν το ΠΑΣΟΚ σε αυτά τα μεγέθη τα οποία όταν ξέφυγε στη Νέα Δημοκρατία. Μπήκε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή την κατάσταση αποδόμησης όλα αυτά τα χρόνια το ΠΑΣΟΚ και τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να επιστρέψει η εμπιστοσύνη του κόσμου. Από όλα αυτά που βλέπετε λοιπόν, από όλα αυτά που ακούτε, από όλα αυτά που σας λέει ο κόσμος, που σας λένε οι πολίτες με τους οποίους έρχεστε καθημερινά σε επαφή, ανακτάτε σταδιακά αυτή η εμπιστοσύνη? Να σας πω, σταδιακά ναι, γιατί βλέπουν ότι αυτοί που υποτίθεται υποσχέθηκαν πολλά δεν μπόρεσαν να τα τηρήσουν και είναι ένα δύσκολο έργο στο να κρατήσει ισορροπίες. Και θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα κρατούσε πάντα ισορροπίες μοναδικές στην Ελλάδα. Γι' αυτό κατάφερε και η χώρα μας να έχει αυτές τις φοβερές μεταρρυθμίσεις
οι οποίες έδωσαν στον κόσμο ευκαιρίες, έδωσαν στον κόσμο ανάσα, κάτι το οποίο δεν τα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Το να μπορέσει κάποιος να διοικήσει μια χώρα δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχει τα απόλυτα πτυχία, τις απόλυτες γλώσσες, 200-300, δεν ξέρω εγώ τι, τα πτυχία και να είναι Einstein στο κεφάλι. Θέλω να πω ότι αυτό που είχε το Πασόκ, και αν θυμηθούν οι παλαιότεροι, είναι η ενσυναίσθηση. Δηλαδή, μπορεί να μπαίνει κάποιος στα παπούτσια του άλλου και να καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει ενσυναίσθηση από μεγάλο κομμάτι του πολιτικού κόσμου. Κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την Βόρεια Ευρώπη, όπου οι Βορειοευρωπαίοι με το προτεσταντικό του στοιχείο μπορούν και έχουν αυτό που λέμε εμείς φιλότιμο. Η ενσυναίσθηση είναι κάτι παρόμοιο. Και επειδή οι Προτεστάντες στην Βόρεια Ευρώπη, το προστατικό στοιχείο, όπως προανέφερα, έχει συνέπειες ό,τι κάνεις στη ζωή σου. Είτε αυτό είναι καλό, είτε αυτό είναι λαθασμένο ή κακό. Και τι θέλω να πω, ότι στην Βόρεια Ευρώπη, αν κάνεις κάτι καλό, υπάρχει και υποστήριξη των άλλων, των συμπολιτών, ακόμα και στο ίδιο, ακόμα και από τα ίδια τα κόμματα, να ανέλθεις ψηλότερα και να βοηθήσεις τη χώρα σου και τους συμπολίτες σου. Εδώ οι συνέπειες δεν υπάρχουν, είτε καλές. Όταν κάνεις κάτι καλό, πάλι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι να σου βάλουν τρικλοποδιά. Και όταν κάνεις κάτι λάθος, ποτέ δεν πληρώνεις το λάθος σου. Και αυτή είναι μια τεράστια διαφορά μεταξύ Βόρειας και Νότιας Ευρώπης και κυρίως Ελλάδας, που πιστεύω ότι θα πρέπει να γεβηρωθεί. Γιατί αλλιώς, αν δεν πάμε ενωμένοι με μια φωνή στην Ευρώπη, δεν νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε κάτι και σαν χώρα και σαν Ευρώπη. Γιατί διχασμένη και η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα τεράστια της ανθρωπότητας που έρχονται. Και είναι πολύ διαφορετικά, πιστέψτε με, από ό,τι το πρωί της προηγούμενης δεκαετίας. Σωστά. Ο οποίος διχασμός ούτως ή άλλως, βέβαια, νομίζω ότι υπάρχει, καλός ή κακός, νομίζω είναι και στη φύση μας. Καλό θα ήταν να μην είναι, αλλά είναι βασικό έτσι, κομμάτι και είναι βασικό στοιχείο και το βλέπουμε σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας, όχι μόνο στην πολιτική. Μπορεί να δεις, για παράδειγμα, τον διχασμό να ξεπηδά από τα πιο ασήμαντα πράγματα, από μια επιτυχία αθλητική, ας το πούμε έτσι, μέχρι το πιο σοβαρό που μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ένα εθνικό ζήτημα που επίσης θα αναδειχθούν έτσι διαφορετικές φωνές που καλό είναι να υπάρχουν, αλλά ξεπερνώντας αρκετές φορές τα όρια. Έχετε απόλυτο δίκιο και βλέπουμε τον Ερντογάν με μια κορώνα που βγάζει να δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις πανικού και γενικά παραζάλης σε εμάς. Το οποίο, φανταστείτε τώρα, θα πω και αυτό, αλλά βλέπουμε έναν Ερντογάν ο οποίος είχε, κακά τα ψέματα, μια εξαιρετική εξωτερική πολιτική. Και η οποία πολιτική μπορεί να λέει ο Ερντογάν ό,τι θέλει και όλοι τον σέβονται ή δεν μιλούν, δεν έχει καθόλου συνέπειες στο λόγο τους ή σε αυτά που λέει. Έτσι. Δεν μιλάω για το τουρκικό έθνος, το οποίο περνάει και αυτό τη δικιά του κατάσταση, δεν είναι ότι περνάει καλά. Αλλά στον πολιτικό κόσμο της Τουρκίας βλέπουμε ότι έχει και κάποιες έτσι. Και κάποια όνειρα δημιουργίας παλαιότερων καταστάσεων, οι οποίες αρχίζουν και ενοχλούν όχι μόνο εμάς, αλλά γενικότερα την περιοχή μας. Και τι θέλω να πω με αυτό επίσης. Όταν βλέπεις έναν Ερντογάν να έχει καταφέρει να έχει τέτοια επιτυχία και να κάνει γεωστρατηγικά την χώρα του και οικονομικά να τη φέρει σε επίπεδα πολύ πολύ δυνατά, χωρίς να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να έχει τα κονδύλια. Φανταστείτε τώρα να ήταν η Τουρκία και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχει τα κονδύλια. Δηλαδή, εμείς έχουμε τα κονδύλια, έχουμε την βοήθεια. Είμαστε μέλος μιας ομάδας πάρα πολύ δυνατών κρατών και όχι απλά δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στο επίπεδο που θα έπρεπε να φτάσουμε, με όλα τα λεφτά που εισέρχονται και με όλα τα προβλήματα και με τα λάθη φυσικά που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θα γίνουμε από 10 εκατομμύρια, 7,5-8 σε λίγα χρόνια, και η Τουρκία από 80 θα γίνει 100 εκατομμύρια. Παίζει λοιπόν με εμάς ένα πολύ καλό παιχνίδι ο κύριος Ερντογάν, με το που θα αρχίσει να φωνάζει, να μας απειλεί. Εμείς εξοπλιζόμαστε, δίνουμε ακόμα περισσότερα λεφτά για εξοπλισμούς και στην ουσία τι κάνουμε, παίζουμε στο παιχνίδι του Ερντογάν, ενώ αντί να δώσουμε τα χρήματα σε κάποιες άλλες έτσι, καταστάσεις σημαντικές για τον πληθυσμό. Μονίμως αγοράζουμε και αγοράζουμε και αγοράζουμε. Και στο τέλος φαίνεται ότι ο κύριος Ερντογάν υπολογίζει σε μια νέα χρεοκοπία, γιατί αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνετε, κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά. Και τι θέλω να τονίσω με αυτό. Ότι η Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, αν λύσουμε το πρόβλημα της άμυνας και να γίνει ευρωπαϊκή άμυνα, τότε καταλαβαίνετε πόσα λεφτά θα μπορέσουμε να σώσουμε και να τα επενδύσουμε σε άλλους τομείς πολύ σημαντικούς, όπως παιδεία, όπως έρευνα κτλ.
Αλλά εάν μείνουμε έτσι, ο κύριος Ερντογάν βλέπει τι συμβαίνει στην Ελλάδα, βλέπει τη φαγωμάρα που συμβαίνει εδώ, να κυνηγάμε την ουρά μας μονίμως, και χωρίς μια ενιαία φωνή στην Ευρώπη, δεν μας παίρνουν επίσης στα σοβαρά οι υπόλοιποι Βόρειοι Βορειοευρωπαίοι, διότι όταν σου λένε, καλά, δεν έχετε λύσει σοβαρά ζητήματα όπως η διαφάνεια στην χώρα σας, πώς μπορείτε να έρθετε εδώ και να υποστηρίξετε ότι θα έχετε φωνή για ευρωπαϊκά ζητήματα τα οποία αφορούν ολόκληρο το πλανήτη. Καταλαβαίνετε, είναι μια αλυσίδα όλα αυτά. Και αν δεν σε παίρνουν σε σοβαρά στο εξωτερικό, δεν μπορείς απλά όχι μόνο να δώσεις να συζητήσεις για τα προβλήματά σου, γιατί νομίζουν ότι κάνεις πλάκα, αλλά στην ουσία δεν μπορείς να έχεις και μια φωνή σημαντική για πράγματα τα οποία θα σε αφορούν τα επόμενα χρόνια και αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη και τον πλανήτη. Σωστά. Μιλήσατε για παιδεία, μιλήσατε για έρευνα, είστε ένας άνθρωπος της επιστήμης. Πώς προχωράει η Ελλάδα, πώς θα πάμε σε αυτό το πλαίσιο? Βέβαια, κάνατε μια αναφορά, το κομμάτι της υποχρηματοδότησης είναι σίγουρα μια πολύ μεγάλη πληγή. Τι θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό τον άξονα? Το θέμα είναι πώς μπορούμε να τα διεκδικήσουμε. Η Ευρώπη είναι εκεί και μας τα δίνει. Δεν έχουμε καταφέρει να συνεννοηθούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γεβηρωθεί το χάσμα επικοινωνίας μεταξύ Βορειοευρωπαίων και Νοτιοευρωπαίων και Διεθνών. Δεν μπορείς να πας και να μιλάς και να ζητάς βοήθεια. Είναι, όχι μόνο βοήθεια, γιατί δεν είμαστε πέτες πλέον, γιατί και εμείς συνεισφέρουμε σε πολλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, οι Έλληνες φορολογούμενοι όταν συμβεί κάτι και όταν συμβεί κάτι σε μια άλλη χώρα, πληρώνουμε και εμείς. Δεν είναι ότι μονίμως ζητάμε λεφτά, έτσι. Αλλά εάν δεν σε πάρουν στα σοβαρά, επαναλαμβάνω, και πας με μια έτσι ελαφρότητα ή μαγιά, χωρίς να ξέρεις τα προβλήματα και χωρίς να σου έχουν παρατεθεί όλοι οι λόγοι, θετικοί, αρνητικοί κτλ., πραγματικά με σοβαρό τρόπο, ο Βορειοευρωπαίος δεν μπορεί να αντιληφθεί την κατάσταση που ζεις. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να γεβηρωθεί το χάσμα με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζήσει στην Ευρώπη, ξέρουν κάποια πράγματα και ξέρουν να υπάρχει αυτή η επαφή και να υπάρχει η αντίληψη ότι ναι, είμαστε ένα και όχι διαφορετικές χώρες με διαφορετικά συμφέροντα, γιατί στο τέλος μια ενωμένη Ευρώπη θα είναι προς όφελος όλης της Ευρώπης, έτσι, ολόκληρο όλων των χωρών. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτό θέλω να πω, το πώς θα φτάσεις εκεί, γιατί αλλιώς, όσο και να θέλεις, αν δεν γίνεται κατανοητό αυτό που θέλεις, δεν πρόκειται να το πάρεις. Σωστά. Και επίσης το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία, νομίζω σταθερά τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύει και κάτι που εγώ προσωπικά, εκτός αν μου διαφεύγει κάτι πολύ σημαντικό, δεν το έχω ακούσει από άλλα κόμματα ή τουλάχιστον δεν το έχω δει πολύ ψηλά. Το ζήτημα της στεγαστικής πολιτικής, που επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, και επίσης αυτό έχει και ένα τοπικό αποτύπωμα, με την έννοια ότι τα Γιάννενα είναι μια πόλη φοιτητού πολύ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έρχεται ένας νέος άνθρωπος, ψάχνει να βρει μια φθηνή στέγη και δεν βρίσκει πολύ απλά. Άρα εγκαταλείπει τα όνειρά του, εγκαταλείπει τις σπουδές του και γυρνάμε σε όλο αυτό πολύ που συζητούσαμε προηγουμένως. Πολύ σωστά. Και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σε αυτό το κομμάτι είναι πρωτοποριακές. Απλά δεν καταλαβαίνω γιατί πολλές φορές δεν έχουν περάσει στον κόσμο. Ο κόσμος δεν τις γνωρίζει αυτές τις προτάσεις και είναι λυπηρό, γιατί είναι πραγματικά. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, πηγαίνοντας από άκρη σ' άκρη, αλλά βλέπουμε ότι τελευταία τα μίντια έτσι ασχολούνται με πιο lifestyle καταστάσεις. Καλώς ή κακώς, δεν τις θεωρώ άσχημες, αλλά η ουσία είναι διαφορετική και θέλω να πω ότι όλα αυτά τα καταλαβαίνω, αλλά αν δεν έχεις βιώσει και την κρίση και αν δεν έχεις βιώσει καταστάσεις δύσκολες, δεν μπορείς να γνωρίζεις και τα προβλήματα του κόσμου και να τα εκπροσωπήσεις αυτά στο εξωτερικό. Κυκλοφόρησε μια δημοσκόπηση τις τελευταίες μέρες από την εφημερίδα Παραπολιτικά για τον ηγέτη της κεντροαριστεράς. Γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το ποιος είναι ηγέτης της κεντροαριστεράς, αν κερδίζει η πολιτική που χαράσει μπροστά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Νικητής βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας, βέβαια, που είχε αποχωρήσει έτσι από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν δείχνει κάτι αυτό και δεν ξέρω γενικότερα αν είδατε τους αριθμούς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι κάπου στο 10-10,6, αν δεν κάνω λάθος. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό γενικότερα για την κεντροαριστερά? Αυτό θέλω να σας πω, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, ενώ βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα, δίνει ομιλίες, κάνει ομιλίες γενικότερα και έρχεται σε επαφή με τόσους ανθρώπους, αλλά αυτό δεν φαίνεται πουθενά στα μίντια. Αυτό δεν σας προβληματίζει λίγο? Γιατί να υπάρχει μόνο ένα φόκους σε συγκεκριμένους πολιτικούς, το οποίο αυτό εμένα λίγο με ενοχλεί.
Γιατί θα πρέπει να υπάρχει σώπος, έτσι, μια μοιρασιά αυτών που κάνουν οι αρχηγοί των κομμάτων. Τώρα, αυτό όσον αφορά στα ποσοστά και την προηγούμενη φορά που κατέβηκα το 2019, μας έδιναν οι δημοσκοπήσεις 5 μονάδες λιγότερες από ό,τι τελικά βγήκε. Οπότε, ξέρετε, υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν από κάποια καφενεία, καφετερίες ή οπουδήποτε βρίσκονται, λένε να συμπληρώσω το χαρτί των δημοσκοπήσεων, αλλά δεν πάνε να ψηφίσουν. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τον κόσμο ο οποίος συμμετέχει στις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν συμμετέχει στην κάλπη. Ναι, βέβαια. Και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί πώς μπορεί να αποτυπωθεί κάτι από τις δημοσκοπήσεις όταν δεν πας στο τέλος να ψηφίσεις. Δηλαδή, αν υπήρχε κάτι το οποίο να μου έδινε ότι σίγουρο αυτή η ψήφο, ή μάλλον αυτό το σταυρουδάκι που θα κάνει κάποιος, θα αποτυπωθεί και στην κάλπη να τις πιστέψω. Θα μου πείτε τώρα στο Πασόκ, τώρα είστε, ακούγεται ότι είστε και τρίτο κόμμα, τι θα πεις, αν δεν πενέψεις στο σπίτι σου, θα πέσεις πλακώσει. Αλλά θέλω να το καταλάβουμε όλοι ότι πραγματικά οι δημοσκοπήσεις γίνονται σε άλλη φάση, υπό άλλες συνθήκες. Και πραγματικά ο κόσμος αυτός ο οποίος παίρνει μέρος στις δημοσκοπήσεις, πολλές φορές δεν παίρνει μέρος στις κάλπεις. Η δημοσκοπήση, βέβαια, αν γυρίσουμε 2-3 μήνες πίσω, σας έδειχναν δεύτερο κόμμα. Τώρα είστε ξανά τρίτο, αυτό που είπατε, και έχει ανέβει σύμφωνα πάλι. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Ναι, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Είναι εφικτός ο στόχος για να είστε δεύτερο κόμμα? Κοιτάξτε, το δεύτερο, τρίτο και όλα αυτά, έτσι, η κατάταξη, δημιουργούν μια εντύπωση ότι παλεύουμε για κάτι το οποίο είναι απλησίαστο. Εγώ θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει δυναμική να πάει πάρα πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή, βλέπω τώρα, και επειδή έχω γυρίσει σε αρκετές περιοχές της χώρας, βλέπω μια τεράστια δυσαρέσκεια του κόσμου, γιατί κακά τα ψέματα, έξω πάμε καλά, όπως λέμε, αλλά μέσα τα πλεονάσματα και τα λοιπά δεν περνάνε στον κόσμο. Και υπάρχει μια γκρίνια, υπάρχει μια δυσαρέσκεια, η οποία δεν ξέρουμε πώς θα αποτυπωθεί στην κάλπη από την πλευρά των ανθρώπων, των πολιτών που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει και μια έκπληξη. Τα αφήνουμε λοιπόν ανοιχτά, γιατί είναι εκλογές οι οποίες πιστεύω ότι είναι μοναδικές. Μετά από όλα αυτά που έχουμε περάσει, μετά από όλες αυτές τα σκαμπανεβάσματα που έχουμε βιώσει και την αποδοκιμασία που νιώθω ότι θέλουν, μάλλον έτσι να πω, την πικρία που νιώθουν πολλοί πολίτες που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία την τελευταία φορά, νομίζω ότι είναι όλα ανοιχτά και καλό θα είναι να το δούμε αυτές τουλάχιστον τις εκλογές σαν μια ευκαιρία να καταλάβουμε το τι συμβαίνει μετά από αυτά τα ποσοστά που πήρε η Νέα Δημοκρατία την τελευταία φορά. Η αλήθεια είναι ότι τα ποσοστά ήταν πολύ ψηλά, έτσι, που επίσης είχαν πέσει έξω οι δημοσκοπήσεις τότε. Αν πάρουμε υπόψη μας τις εκλογές του Μαΐου, το 41% δεν ξέρω κατά πόσο ούτε οι ίδιοι το περίμεναν. Εν πάση περιπτώσει, ένα συχνό επιχείρημα που ακούγεται τώρα είναι ακριβώς αυτό το 41%, όταν αναδεικνύεται, έτσι, μια δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση, ότι δεν υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια. Ο λαός μας ψήφισε, μας έδωσε το 41%, μας έδωσε τα ενία για άλλη μια τετραετία. Σωστά. Αλλά επιμένω και θα επαναλάβω ότι άλλο δημοσκοπήσεις και άλλο το αποτέλεσμα. Όπως πολύ σωστά είπατε, πλαγήκαμε όλοι. Και εγώ, επειδή δεν είμαι πολιτικός αναλυτής, δεν ήμουν ποτέ επαγγελματίας πολιτικός, τώρα κατεβαίνω στο στίβο της πολιτικής. Από αυτά που αφουγκράζομαι, θεωρώ ότι εγώ θα περίμενα και δεν θα προχωρούσα έτσι να κάνω δηλώσεις οι οποίες λογικά θα πρέπει να ωφελήσουν το κόμμα μου. Καταλαβαίνετε, επαναλαμβάνω, ότι αν δεν πενέψει στο σπίτι σου, θα πέσει σε πλακώσει. Ναι. Είναι λογικό. Είμαι στο ΠΑΣΟΚ. Φυσικά θα πω καλά πράγματα για το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν τα λέω μόνο και μόνο για να τα λέω. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν έτσι και πάλι εκπλήξεις, οι οποίες θα δούμε την 9η Ιουνίου το τι έκβαση θα έχουν αυτές οι εκλογές. Σωστά. Να κλείσουμε αυτό το πολιτικό σκέλος με ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει, είναι υπερκομματικό και έχει να κάνει με την προστασία της Ευρώπης εν προκειμένου. Αν ήταν εθνικές εκλογές, θα έλεγα της χώρας. Τώρα μιλάμε για ολόκληρη την Ευρώπη, από τα κόμματα που είναι πιο δεξιά από τη δεξιά ή που ανήκουν έτσι στην ακροδεξιά. Ξεπηδούν συνεχώς έτσι τέτοια κόμματα και το βλέπουμε και σε εθνικό επίπεδο, η αλήθεια είναι. Αλλά το βλέπουμε και αλλού. Το βλέπουμε ως ένα γενικότερο φαινόμενο.
μπορούμε πραγματικά να το παλέψουμε αυτό, μπορούμε να το νικήσουμε ή απλώς θα μείνει για λίγα χρόνια πιο ήπια έτσι, η αναζωπήρωση αυτή και ξανά στη συνέχεια θα πολλαπλασιαστούν. Δεν νομίζω ότι θα παραμείνουν ήπια τα πράγματα. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια τρομακτική δυσαρέσκεια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά θέλω να κοιτάξω στα μάτια εκείνους που θα ψηφίσουν αυτά τα κόμματα, τα ακροδεξιά. Και θέλω να σας πω, εγώ δεν είμαι πιο έξυπνος από εσάς. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι εγώ είμαι στο Πασόκ και θα ψηφίσετε αυτά τα ακροδεξιά κόμματα, ότι εγώ είμαι καλύτερος άνθρωπος από εσάς. Γνωρίζω πάρα πολύ καλούς ανθρώπους που έχουν προσφέρει και στην κοινωνία κτλ. Και είναι πάρα πολύ θυμωμένοι, είναι εξοργισμένοι. Εσείς λοιπόν που είστε θυμωμένοι και εξοργισμένοι, να ξέρετε και το ξέρετε πολύ καλά, ότι ποτέ δεν παίρνουμε αποφάσεις όταν είμαστε εξοργισμένοι ή θυμωμένοι. Γιατί? Γιατί αυτά τα κόμματα, τα ακροδεξιά, εάν καταφέρουν να βγουν στην εξουσία, μας το έχει διδάξει η ιστορία, βάζουν όλους μας σε ένα σακί. Δηλαδή δεν θα εξαιρέσουν εσάς επειδή τους ψηφίσατε και θα πούνε, θα τους πείτε, εγώ σας ψήφισα και θα σας πούνε αυτοί και που το ξέρω εγώ. Δεν αναγράφεται στο μέτωπό σας ότι ψηφίσατε το τάδε και τάδε κόμμα. Και όταν μπούμε σε όλοι στο ίδιο τσουβάλι, τότε αυτά τα κόμματα γίνονται καθεστώτα. Και για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις, θα αχυθεί αίμα και πολύς χρόνος. Και καλό είναι να μην σπαταλήσουμε καθόλου ούτε ένα λεπτό σε τέτοιες καταστάσεις, γιατί πρέπει να επενδύσουμε στο μέλλον των παιδιών μας. Έχουμε την κλιματική αλλαγή μπροστά μας, έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Για μένα κλιματική αλλαγή, παύλα κρίση, παύλα είναι και ευκαιρία. Μπορούμε να κάνουμε μαζί, σαν μια γροθιά επιτέλους, κάτι στο Ευρωκοινοβούλιο και η τεχνητή νοημοσύνη, πιστέψτε με, είναι ένα θέμα το οποίο με απασχολεί για τη νέα γενιά και για μας βασικά. Σωστά. Θα πρέπει να μπει σε ένα σημαντικό πλαίσιο, αυτό θα είναι μια μάχη που θέλω να τη δώσω, γιατί θα πρέπει από εδώ και στο εξής, ξέρω μπορεί να μην ασχολείστε κάποιοι, αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτό που συμβαίνει είναι πρωτόγνωρο, είναι πρωτοφανές για την ανθρωπότητα. Μέχρι τώρα παίρναμε εμείς τις αποφάσεις, οι άνθρωποι, καλός ή κακός. Αλλά τώρα πάει να πάρει την απόφαση ένας ψηφιακός εγκέφαλος, ο οποίος γίνεται όλο ένα και πιο έξυπνος και θα φτάσει σε σημεία τα οποία μπορεί να ακουστώ γραφικός, αλλά θα με δικαιολογήσετε, σε επίπεδα εξωγήινα. Και όταν τέτοιες καταστάσεις δεν μπορούμε να τις κατανοήσουμε, πόσο μάλλον θα μπορέσουμε να τις ελέγξουμε ή να τις περιορίσουμε εντελώς. Οπότε αυτές οι εκλογές είναι σημαντικές, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία γίνονται στην Ευρώπη, πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε. Εγώ, αν δεν πιστεύετε ότι εγώ μπορώ να κάνω κάτι, υπάρχουν αξιολογότατοι υποψήφοι ευρωβουλευτές. Θα πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν έχω μοιράσει φυλάδια, δεν έχω τυπώσει φυλάδια. Στα γραμματοκιβώτια σας δεν θα τα δείτε αυτά. Αντιτίθεται αυτό στην οικολογική μου συνείδηση. Και ούτε θα μοιράσω και θα σταυρώσω ψηφοδέλτια, γιατί το θεωρώ αναχρονιστικό. Θεωρώ ότι μειώνει την αντίληψη και την νοημοσύνη. Δεν μπορώ να σας δώσω εγώ ψηφοδέλτια για να πάτε να ψηφίσετε. Δηλαδή, αν μας δίνουν ψηφοδέλτια και ότι θα κάνουμε τότε ή φακελάκια, τότε θα μας το κάνουν αυτό σε ολόκληρη τη ζωή μας, αν δεν έχουμε εμείς την κρίση. Και είμαι το νούμερο 6 στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Ελπίζω, αν έχετε δει την όλη μου πορεία, να μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω στο Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά επαναλαμβάνω, όλοι μαζί αυτή τη φορά, σαν Έλληνες, θα πρέπει να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν και με τον τρόπο που θα πρέπει οπωσδήποτε να πάμε με έναν ειδικό τρόπο, ιδιαίτερο τρόπο, ώστε να μας καταλάβουν και οι Ευρωευρωπαίοι πλέον. Μάλιστα. Κλείνοντας αυτό το πολιτικό πλαίσιο, το άφησα επίτηδες για το τέλος την επιστημονική ιδιότητα αυτή του μετεωρολόγου, γιατί καμιά φορά μας μαλώνουν. Η αλήθεια είναι ότι άλλα λέτε στον καιρό, στα δελτία ειδήσεων, άλλα βλέπουμε έξω. Τι να περιμένουμε από άποψη έτσι, καιρικών συνθήκων. Η αλήθεια είναι ότι το Σαββατοκύριακο εδώ, ενώ ξεκινούσε καλά η μέρα, προς το μεσημεράκι και απογευματάκι είχαμε και έντονες βροχοπτώσεις. Τα έλεγα πριν, το Σάββατο χάλασε όλη η εκδήλωση για την UNESCO. Χθες είχαμε και μικρή ένταση χαλαζόπτωση. Ήταν προβλεπόμενη η κακοκαιρία για εκείνη την ημέρα. Το έβγαλα και μέσα από το Facebook, που έχω σχεδόν 380.000 φίλους. Ήταν προβλεπόμενη η αλλαγή του καιρού, ήταν και από μέρες πριν, 5 μέρες πριν για την εξέλιξη αυτή. Ο καιρός, κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα το οποίο αρχίζει και γίνεται πολλές φορές, έχει ξεχυλώσει. Με τόση πληροφόρηση για τον καιρό, τα κινητά κτλ., ο καθένας πιστεύει ότι μπορεί να προβλέψει τον καιρό μόνος του. Είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει πολύ μεγάλη συζήτηση διάρκεια. Μην πιστεύετε αυτά που γράφονται στο διαδίκτυο και τους τίτλους. Πολλές φορές τα πράγματα γίνονται μόνο και μόνο για τα κλικς. Γίνεται ένας χαμός από πληροφορία και στον καιρό.
Εγώ έχω έρθει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση πολλές φορές από ορισμένα site τα οποία γράφουν τίτλους και χρησιμοποιούν το όνομά μου για τα κλικς. Δυστυχώς δεν μπορώ να το αποτρέψω. Μόνο εσείς και εμείς μπορούμε να το αποτρέψουμε όταν δούμε πραγματικά την είδηση και θυμόμαστε αν ήταν λάθος ή όχι, βλέποντας και θυμούμενοι το site ή τα site τα οποία έγραψαν αυτά. Αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό. Ξέρω ότι γίνεται ένας βομβαρδισμός πληροφόρησης και πολλών ειδήσεων, αλλά πιστέψτε με, δεν είναι έτσι. Η μετρολογία έχει γενικά φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα και η πρόγνωση του καιρού έχει τη δικιά της ερμηνεία, αλλά από σοβαρούς ανθρώπους οι οποίοι δίνουν την ψυχή τους σε αυτό. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα και μην ακούτε πράγματα τα οποία μπορεί να μην ευσταθούν. Πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλή δύναμη, γιατί συνεχίζετε στην Ήπειρο, συνεχίζετε περιοδίες. Συνεχίζω, θα πάω και στους υπόλοιπους νομούς. Οπότε είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι. Δεν σας είπα τα ευτράπελα. Αυτό που λέμε, λιώνω με παπούτσια. Ναι. Μου συνέβη εμένα σε μια ομιλία μου, ευτυχώς δεν το αντιλήφθηκε κανείς. Έφυγε σε όλο το παπουτσιού μου την ώρα που πήγα να ανέβω στο πόντιουμ για να κάνω την ομιλία. Έχει και αυτά, αλλά ευτυχώς κατάφερα να μην το αντιληφθεί κανένας. Έχει πολλή δουλειά, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους και πρέπει να πω ότι και εμένα προσωπικά βλέπω ότι με κάνει να εξελίσσομαι. Όχι προς το χειρότερο, πιστέψτε με, γιατί λένε πάρα πολύ, πας για τα χιλιάρικα, τα 25 και 30 χιλιάρικα που δίνει Ευρωπαϊκή, το Ευρωκοινοβούλιο. Πιστέψτε με, εγώ θα μπορούσα να μπω στην πολιτική εδώ και χρόνια, είμαι γνωστός σχετικά εδώ και χρόνια, αλλά έχω μια ζωή η οποία μπορώ και να ζω αξιοπρεπώς, έχω ζήσει και τα καλά και τα κακά και την ανεργία και δουλεύω από τα 18 μου. Οπότε δεν είναι αυτός ο λόγος, είναι μια προσφορά. Το κάνω και στο Δήμο Θεσσαλονίκης και μπορείτε να ανατρέξετε να δείτε τι έχουμε κάνει και στο Δήμο Θεσσαλονίκης τους τελευταίους μήνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα είναι πολύ σύντομο, κυρίες και κύριοι, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε και με τα πρωτοσέλιδα. Επιστρέφουμε και με μια επόμενη πολιτική συζήτηση και αρκετά πράγματα ακόμη τα οποία έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στο δεύτερο μέρος της σημερινής ώρας της Ηπείρου. Να πάμε να μπούμε στα πρωτοσέλιδα, τα οποία δεν καταφέραμε να δούμε πριν, ανατρέποντας έτσι την ροή της εκπομπής, για την νομίζω όμως πολύ, πολύ ουσιαστική συζήτηση με τον κύριο Αρναούτογλου, με τον γνωστό μετεωρολόγο και υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς καταγράφει ο τύπος την επικαιρότητα, ξεκινώντας από την απογευματινή. Κοινωνική αντιπαροχή με φθηνά ενίκεια για όλους μετά τις ευρωεκλογές στα σπουδαία. Μητσοτάκης, πεποίθησή μας είναι ότι κάθε γενιά πρέπει να ζει καλύτερα από την προηγούμενη. Εξετάζονται κίνητρα για παλιά κλειστά ακίνητα ιδιωτών και δημοσίου. Πάει πολύ καλά το σπίτι μου για τα νέα ζευγάρια. Η γελιοποίηση του Κασελάκη με τις τιμές της φέτας. Μια μεγάλη επιτυχία του Παναθηναϊκού. Από χθες επτάστερος το σήκωσε στο Βερολίνο. Ο Παναθηναϊκός σκότωσε την ανίκητη Ρεάλ χθες το βράδυ με σκόρ 80-95 στο Final Four. Δελήριο ενθουσιασμού στους οπαδούς του. Ποδόσφαιρο, οι πράσινοι με το κύπελο έσωσαν την παρτίδα 1-0 τον Άρη στον τελικό. Κρύβονται από τις ρυθμίσεις οι κόκκινοι δανειολήπτες, τι φοβούνται. Υπερτυχεροί για τέσσερις λόγους όσοι βγήκαν στη σύνταξη το 2025, μεγάλες αυξήσεις. 35 δις ευρώ στα στρώματα, τα μυστικά των καταθέσεων, τι συμβαίνει. Δηλαδή ότι ούτε λίγο ούτε πολύ το κομπόδεμα που έχει ο καθένας που κρύβουμε στα στρώματα, έτσι ένα ύψος 35 δις ευρώ. Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος και η Φρουρή του Θρόνου, η Θεία Λειτουργία στη Μητρόπολη Αθηνών, παρουσία των αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και το Τρισάγιο για τα θύματα της εισβολής στην Κύπρο. Κέντρο αριστερά, υποίδρυση κόμμα διαμαρτυρωμένων από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, η δημοσκόπηση της GPO και όσα αναμένεται να συμβούν μετά την 9η Ιουνίου στο χώρο της αντιπολίτευσης. Αλβανία, αποτυχή μάρα στο Μιλάνο, προκαλεί και πάλι οράμα, πάλι και πάλι. Οράμα σε εθνικιστικό παραλήρημα, σόου με τίτλους ιδιοκτησίας, μακριά όμως από τα φιλέτα της παραλίας. Αγλαία Κυριακού, στάση εργασίας και βλέπουμε, λένε τώρα για τα χειρουργεία, βέβαια η κατάσταση μετά την απόφαση για μία αναστολή, οι αναισθησιολόγοι επιμένουν στη σκληρή στάση. Όρο σε Γάλεο, χειροπέδεσε Τούρκο για περίεργες φωτιές, ομολόγησε τα πάντα, αλλά δεν έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα στις αρχές, η αστυνομία και η ΕΕΠ.
Εφημερίδα Τα Νέα, τουρκικές έρευνες ανοιχτά των ημείων σε συναγερμό μετά την προειδοποίηση για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Η Άγκυρα στέλνει το σκάφος του Μπιτάκ Μάρμαρα έξω από τη Σμύρνη σε ειδική αποστολή. Εξέδωσε Ναύτεξ με ισχύ έως και τις 15 Ιουνίου. Προς το παρόν κινείται εντός τουρκικών χωρικών υδάτων 5,4 ναυτικά μίλια από τα Ήμια. Συνελήφθη Τούρκος για εμπρισμό στην περιοχή του Αιγάλεω, δηλώνει γκιουλενιστής και έχει αιτηθεί άσυλο στην Ελλάδα. Γιατί πήγε ο Κασελάκης στην Παλαιστίνη, ανταπόκριση τι μεταδίδει από την Ιερουσαλήμ ο Κωστής Κωνσταντίνου. Βροχή πυράβλων από τη Χαμάς επιβραδύνει, αλλά δεν σταματά την επίθεση το Ισραήλ. Γιατί μπαίνουν στο μικροσκόπιο και οι επιστροφές φόρου από την εφορία. Μπέρμπελ Μπάση, η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη. Η πρόεδρος της Bundestag μιλά στα νέα. Προσευχές, αγρυπνίες και λειτουργίες για τις πανελλαδικές και φέτος το βλέπουμε να εφαρμόζεται σε πολλές περιοχές της χώρας. Και κάνες πόσο λάνθιμος γίνεται σκηνοθέτης ηθοποιών που βραβεύονται. Η εφημερίδα των συντακτών είναι η επόμενη εφημερίδα. Το αίμα των εθελοντών, δώρο στις φαρμακευτικές. Όλο το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας, φαρμακοβιομηχανίες θα εξασφαλίζουν φτηνή πρώτη ύλη για την παραγωγή πανάκριβων θεραπείων και εμβολίων, πρόσχημα για την εμπορευματοποίηση του αίματος ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός. Αφαιρείται ο κρατικός έλεγχος, δημιουργούνται ιδιωτικά κέντρα συλλογής και μετάγγισης, καταργείται η αρχή της κοινωνικής προσφοράς, θεσπίζεται πενιχρή αποζημίωση για τους δότες. Κονδρεμπορικές τιμές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις φέρνουν καυτό καλοκαίρι στις τιμές, αυξήσεις έως και 50% στο ρεύμα, αύξηση 22,4% ζητεί ο ΑΔΜΙΕ. Δήμος Αθηναίων, μνημείο για τα θύματα των Τεμπών, συνάντηση του Χάρη Δούκα και της Μαρίας Καριστιανού στο χώρο που θα στηθεί το Δέντρο των Ψυχών. Γάζα, μετά τα χαστούκια οι ρουκέτες, μαζικό πυραυλικό μπαράζ της Χαμάς εναντίον του κεντρικού Ισραήλ. Στέφανος Κασελάκης στην Παλαιστίνη, η Ελλάδα να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος. Και οι σχολικές επιτροπές έχουν χρέη. Εκτείναξη των αυλών για τα κοντέινερ, αύξηση έως και 142% με κερδισμένες στις πολυεθνικές. Στείλε μέσω τώρα στην Κύπρο η θανάσιμη πτώση του Ανισού Ραχμάν, ζητά απαντήσεις. Και κυβερνοπάρκο Πυρκάλε, ρήμωση στο κέντρο, ασφυξία στον ημιτό, τι προβλέπει η έκθεση αξιολόγησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τον ελεύθερο τύπο. Τα όρια ηλικίας για όλα τα ταμεία, ποιοι ασφαλισμένοι προλαβαίνουν τις ευνοϊκές αυξήσεις. Αναλυτικοί πίνακες για δημόσιο, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ και τράπεζες, οι τέσσερις κατηγορίες για τις οποίες δεν θα επέλθουν αλλαγές, τι ισχύει για γυναίκες και διαδοχική ασφάλιση, πότε συμφέρει εξαγορά πλασματικών ετών. Ρεκόρ προσλήψεων από το 2001, φορολογικά κίνητρα για ένα και δύο παιδιά. Ρουκέτες από Χαμάς εν μέσω πιέσεων για ειρηνευτικές συνομιλίες στο παρασκήνιο και ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαίρε ξένε στη χώρα των ονείρων. Ο κορυφαίος Αμερικανός φωτογράφος Ρόμπερτ Μακέιπ μιλά στον ελεύθερο τύπο για τον ελληνικό πολιτισμό. Ο ΠΑΟ έσωσε τη σεζόν και βγήκε στην Ευρώπη κυπελούχος με έπαθλο το Europa. Ο Τζολάκης για το μεγάλο τελικό της Τετάρτης μελετάμε τα πέναλτι, αλλά να το πάρουμε στο 90 λεπτό. Και επιτέλους χαμόγελα για τη Manchester United, ανατροπή και κύπελο ύστερα από 8 χρόνια. Η Κόντρα Νιούζ είναι η επόμενη εφημερίδα. Πυρηνική απειλή στα σύνορά μας. Ο Ερντογάν εγκαθιστά 4 αντιδραστήρες σε σεισμογενή περιοχή της Ανατολικής Θράκης για την κυβέρνηση σιωπά στη νέα τουρκική πρόκληση. Για μία ακόμη φορά, λοιπόν, σύμφωνα με την Κόντρα Νιούζ, η κυβέρνηση επιλέγει τη σιωπή απέναντι στη νέα τουρκική πρόκληση, την ώρα που ο Ερντογάν κατέληξε σε τελική συμφωνία με τους Κινέζους για την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στην Ανατολική Θράκη, η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα. Δυτική όχθη, τέτατετ με τον Υπουργό Πολιτισμού της Παλαιστίνης, ο Κασελάκης.
Νίκος Ανδρουλάκης, ψηφίζουμε Πασόκ για σοβαρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση. Παγώνουν για ένα χρόνο τα επιτόκια για τις ρυθμισμένες οφειλές. Σχέδιο ΑΑΔΕ, εκατοντάδες καταγγελίες για διαφθορά εφοριακών. Ωραμα εκβιάζει τους χυμαριώτες να μην αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες, ενώ τους μοιράζει επιλεκτικά τίτλους ιδιοκτησίας. Καμπανάκι ιατρικών συλλόγων νοσεί βαριά το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην περιφέρεια. Και τελευταία εφημερίδα, καυτός Ιούνιος στην αυτεμπορική, καυτός Ιούνιος για τη δημοσιονομική πολιτική. Η Κομισιόν θα γνωστοποιήσει τα δεσμευτικά όρια για την αύξηση των δαπανών. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα περιστέρια επιμένουν για περισσότερες μειώσεις επιτοκίων. Εισηγμένες σημάδια επιβράδυνσης της καθαρής κερδοφορίας. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εξονυχιστική εσωτερική έλεγχη για τις επιστροφές φόρου. Κάποια από τα οικονομικά της ναυτεμπορικής που ως επιτοπλίστων έτσι κυμαίνεται σε οικονομικό άξονα. Θα πάμε να μπούμε σε μια δεύτερη πολιτική συζήτηση με τον κύριο Γιάννη Τασούλα, υποψήφιο Ευρωβουλευτή με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τον οποίο η αλήθεια είναι ότι επρόκειτο να φιλοξενήσω εδώ στο στούντιο. Βρίσκεστε, κύριε Τασούλα, στην Αρίστη, εκεί όπου, όπως έλεγα και προηγουμένως, έχει σημάνει ο συναγερμός για όλο αυτό το περιστατικό που έλεγα και εγώ προηγουμένως και που σίγουρα σε κάθε περίπτωση το μεταφέρουμε με επιφύλαξη να δούμε ποιο θα είναι το. Έχουμε δυστυχώς ένα εργατικό δυστύχημα. Εμείς το λέμε εργοδοτικό έγκλημα με ένα συνάδελφο οικοδόμο νεκρό και έναν που είναι τραυματίας, έχει έρθει στο νοσοκομείο. Ευτυχώς, από ό,τι μαθαίνουμε κι εμείς, είναι καλά στην υγεία του, η υγεία του την γλίτωσε. Αλλά αν είστε εδώ στο χώρο που γίνεται, πρόκειται για ένα έργο αποχέτευσης, δηλαδή που ανοίγουν χαντάκια στο δρόμο και περνάνε αυτά τις σωλήνες για την αποχέτευση κτλ. Οποιοδήποτε, χωρίς να ξέρει πολλά τεχνικά όπως μπορούμε εμείς να δούμε, θα εξοργιστεί. Γιατί το σκάμα δεν υπάρχει καμιά υποστήλωση στα πλαϊνά του, τα οποία είναι σαθρά. Οι εργάτες μπαίνανε μέσα και δούλευαν στη λογική του πάμε όπου βγει, στη λογική δυστυχώς του κόστους ωφέλους που τόσο σκληρά την έχουμε πληρώσει σε πολλά θέματα. Αυτή η λογική που βάζει μόνο στο εικονοστάσι τα κέρδη των εργολάβων, των επιχειρηματιών και τις ανάγκες και τη ζωή των πολλών στο ανάθημα, έχει αυτά τα αποτελέσματα και το έχουμε δει δυστυχώς, λέω πολλάκις, και είναι μια πολιτική που δεν πέφτει από τον ουρανό. Δυστυχώς δεν πέφτει από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης επιλογής που ξεκινάει από το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδιαμορφώνεται από τις κυβερνήσεις και της χώρας μας και τα κόμματα που ορκίζονται πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Ομογνωμούν, ψηφίζουν σε απόλυτο ποσοστό και έρχονται εδώ μετά και γίνονται και τέτοια έργα και η ζωή μας μπαίνει στο κόψε ράψε της λογικής κόστους ωφέλους. Χρειάζονται μέτρα ασφάλειας, βεβαίως χρειάζεται. Κοστίζουν βεβαίως. Καθυστερούν το έργο, αλλά είναι η ζωή μπροστά. Όλα αυτά παραμερίζονται για να κερδίζουν κάποιοι. Δυστυχώς. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι είναι στο επίκεντρο πραγματικά, γιατί τα προβλήματα θα μείνουν και την επόμενη μέρα δυστυχώς, και αυτά τα προβλήματα της δουλειάς για το εισόδημα, για τις συλλογικές συμβάσεις, για τα μέτρα ασφάλειας. Δουλεύουμε και σκοτωνόμαστε και δεν ιδρώνει το αυτή κανενός. Είναι φοβερό. Ούτε κυβέρνησης, ούτε Υπουργείου Εργασίας να έρθουν. Τώρα παλεύουμε να έρθει η επιθεώρηση εργασίας εδώ στο έργο να κάνει μια αυτοψία, να δει το τι έγινε. Και δεν έχει έρθει ακόμη. Επειδή λοιπόν τα προβλήματα θα είναι και την επόμενη μέρα εδώ. Όλα θα μας απασχολούν. Εμείς προτείνουμε στον κάθε έναν εργαζόμενο, στον κάθε έναν απλό άνθρωπο που παλεύει, στον άνθρωπο του μεροκάματου, του μόχθου, να βάλει στο επίκεντρο την πείρα που έχει από τη ζωή του. Και με αυτό να κρίνει. Και είμαστε βέβαιοι ότι όταν βάλει αυτή την πείρα, θα βγάλει σωστές αποφάσεις. Θα βγάλει σωστές αποφάσεις και πιστεύουμε ότι πρέπει να ενισχυθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, γιατί την επόμενη μέρα χρειαζόμαστε να ανέβει η διεκδίκηση, ο αγώνας, να προστατεύσουμε τη ζωή μας, να μπορούμε να έχουμε κατακτήσεις, να πούμε ένα ουφ και να φτιάξουμε νέες προϋποθέσεις για να περάσουμε και στην αντεπίθεση. Δεν γίνεται αλλιώς, δεν υπάρχει άλλος πιο αποτελεσματικός δρόμος.
Η αλήθεια είναι ότι έχετε χτυπήσει πολλές φορές καμπανάκι κινδύνου για τα μέτρα ασφαλείας που τηρούνται ή δεν τηρούνται στις περισσότερες περιπτώσεις και έχουμε ακούσει πολλά πράγματα και πολλά περιστατικά σε όλη τη χώρα. Έτσι. Ναι. Το πιο χαρακτηριστικό είναι, αναγκάζομαι να το πω με αυτόν τον τρόπο, αλλά έτσι συνέβη. Οι συνδικαλιστές, κομμουνιστές στο σιδηρόδρομο, λίγες μέρες πριν γίνει αυτό το φοβερό, το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, είχαν στείλει διαμαρτυρία, είχαν στείλει χαρτί και τους έλεγαν έρχεται ατύχημα, έρχεται έγκλημα. Και κανένας δεν έδωσε ενδιαφέρον. Και μάλιστα μέσα στη Βουλή ο κύριος Αχιλλέας Καραμαλής, ο Υπουργός Μεταφορών, κουνούσε το δάχτυλο και έλεγε όχι, αυτά δεν γίνονται, είναι ασφαλής ο σιδηρόδρομος. Mm-hmm. Έτσι μας λένε και όταν πηγαίνουμε και στους χώρους δουλειάς, στα γιαπιά, στα εργοστάσια, αλλά από κάτω κάθε εργαζόμενος ξέρει τι βιώνει. Και είναι τραγικό όλα αυτά που γίνονται στον 21ο αιώνα, που υπάρχουν όλα τα μέσα. Σήμερα αυτό το ατύχημα θα μπορούσε να αποτραπεί χίλιες φορές. Mm-hmm. Δεν απετράπει γιατί είναι κόστος. Να. Και το ξέρετε πολύ καλά με την έννοια ότι εργάζεστε έτσι, είστε και οικοδόμος στο επάγγελμα που επίσης είναι μια πολύ μεγάλη... Πέρσι σκοτωθήκανε 179 σε όλους τους χώρους. Φέτος, από την αρχή της χρονιάς, έχουν σκοτωθεί, αν τα μετράμε καλά εμείς, γιατί δεν δίνει στοιχεία το Υπουργείο Εργασίας και Επιθεώρηση Εργασίας, έχουν σκοτωθεί 50, από αυτούς οι 15 στην οικοδομή, στις κατασκευές. Δηλαδή έχουμε την πρωτοκαθεδρία, δυστυχώς, να σκοτωνόμαστε. Λέω και επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα τύχης, δεν είναι η κακιά μας η μοίρα που μας φταίει, όλα έχουν μια εξήγηση. Όταν το δικό μας εισόδημα δεν φτάνει και η απάντηση σε αυτό το μεγάλο ερώτημα γιατί δεν φτάνει το εισόδημα έρχεται από το Υπουργείο Εργασίας με τον νόμο Γεωργιάδη και λέει δουλέψτε 13 ώρες, τότε θα συμβαίνουν αυτά. Αυτά τα ξέρουμε και εμείς, τα έχουμε δοκιμάσει να δουλέψουμε και παραπάνω σαν οικοδόμοι κτλ. Δεν βγαίνει τίποτα. Mm-hmm. Η απάντηση είναι ότι πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά τα μεροκάματα, να μην είναι σε επίπεδα 2010. Ενώ η ακρίβεια τρέχει, να γίνουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να υπάρχουν οι τριετίες, να μπορεί να πάρει μια πραγματική ανακούφιση ο κάθε εργαζόμενος και να μην είναι αναγκασμένος, δεν είναι επιλογή, αναγκασμένος να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ σε έναν και δύο εργοδότες για να πληρώσει τη ΔΕΗ που η κιλοβατόρα έρχεται στο Θεό. Και μας λέγανε πριν μερικά χρόνια η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι τώρα με την πράσινη μετάβαση, με το χρηματιστήριο της ενέργειας, θα πληρώνουμε φτηνή κιλοβατόρα. Mm-hmm. Το αντίθετο έγινε. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι αποτέλεσμα κάποιων πολιτικών επιλογών. Κάποιας πολιτικής που παράγει αρνητικά αποτελέσματα για το λαό. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε στις 9 του Ιούνιου για να είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε στις 10. Mm-hmm. Είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο η ενίσχυση έτσι, της εργατικής τάξης με την έννοια ότι η κυβέρνηση αυτό που χρησιμοποιεί ως αντεπιχείρημα είναι ότι εμείς τόσα μπορούμε γιατί τόσα μας δίνουν από την Ευρώπη, οπότε τόσα μπορούμε να δώσουμε και εμείς. Μπορεί, υπάρχει αυτό το περιθώριο να στηριχθεί ακόμα παραπάνω. Το τόσα μας δίνουν και τόσα δίνουμε και τα λοιπά, γιατί το ακούμε και εμείς αυτό το επιχείρημα και μας λένε δεν θέλετε τα δύο λεφτά της Ευρώπης, είναι λεφτά των εργαζομένων. Εμείς λέμε ότι αυτά τα λεφτά δεν κατευθύνονται στις τσέπες των εργαζομένων, κατευθύνονται σε συγκεκριμένα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα πάνω από 80% και ένα 15% στους μικρομεσαίους. Άρα λοιπόν ο εργαζόμενος που πληρώνει και μαζεύονται αυτά τα κονδύλια για το Ταμείο Ανάκαμψης, τελικά έρχεται και ξαναπληρώνει, γιατί δεν παίρνει τίποτα στην ουσία. Άρα, κατά τη γνώμη μας, είναι ρεαλιστικό να υπάρχει μια σύγκρουση με όλη αυτή τη λογική εφόλης της ύλης και στο επίκεντρο να μπουν οι εργατικές λαϊκές ανάγκες. Γιατί σε τελική ανάλυση, αυτός που παράγει τα πάντα, αυτός που φτιάχνει και όλο τον πλούτο και έχει και κάθε δικαίωμα να επιδιώξει, να ζητήσει, να διεκδικήσει, να ζει καλύτερα, είναι ο εργαζόμενος ο απλός άνθρωπος. Mm-hmm. Άρα θεωρούμε πολύ εφικτό το σενάριο και ρεαλιστικό η επόμενη μέρα των εκλογών να βρει το λαό μας πιο δυναμωμένο, με ισχυρό κουκουέ, και επειδή κάποιοι μας ρωτάνε τι θα γίνει αν ισχυροποιηθεί το κουκουέ, τους λέμε ότι θα γίνει αυτό που γίνεται μέσα στα συνδικάτα,
που την ευθύνη την έχουν οι κομμουνιστές, είναι στην ηγεσία και προσπαθούν με χίλιους δυο τρόπους, ανοίγουν μέτωπα με την εργοδοσία, έχουμε κατακτήσεις στους οικοδόμους παραδείγματος χάρη, στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ παραδείγματος χάρη, στους εργαζόμενους της ΙΦΟΥΝΤ παραδείγματος χάρη, τους αγρότες που δίνουμε αγώνα οι κομμουνιστές μέσα πολλά χρόνια και μας κατηγορούσαν και μας έδειχναν ότι είμαστε απομονωμένοι από το λαό και ότι αυτά μόνο εμείς εδώ τα κάνουμε και πουθενά στην Ευρώπη. Και τώρα που όλοι οι αγρότες στην Ευρώπη έχουν ξεσηκωθεί απέναντι στην κοινή αγροτική πολιτική που την ψήφισαν μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του Βελόπουλου και της νέας αριστεράς που έχει αποχωριστεί τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθεί να κρυφτεί, τώρα την αντιπαλεύουν σε όλη την Ευρώπη. Τώρα τι γίνεται, ρωτάμε όλους αυτούς, ποιος επιβεβαιώνεται. Και εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε τον προφήτη, ούτε είμαστε προφήτες, αλλά ερχόμαστε να υπενθυμίσουμε στους εργαζόμενους ότι τους αγώνες μαζί τους δώσαμε, με όλα τα άλλα κόμματα να είναι απέναντί μας. Άρα προτείνουμε αυτό να μπει σε επίκεντρο της επιλογής, τι θα ψηφίσουν και πώς θα είναι ο λαός μας την επόμενη μέρα των εκλογών. Μάλιστα. Τώρα περιμένουμε αύριο και την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, του Δημήτρη Κουτσούμπα. Θα είστε ένας από τους ομιλητές μαζί με τον επίσης υποψήφιο, ναι, τον κύριο Τόκα. Νομίζουμε ότι ήδη και σήμερα κάναμε πολλές περιοδίες σε εργασιακούς χώρους. Υπάρχει θετικό κλίμα. Ο κόσμος δείχνει ότι θέλει να ακούσει. Θέλει να προβληματιστεί. Ψάχνει απάντηση και έχει ταυτόχρονα στο μυαλό του το φτάνει ως εδώ. Και για να εκφραστεί καλύτερα το φτάνει ως εδώ απέναντι σε μια πολιτική που, επαναλαμβάνω, παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα, αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με την μεγάλη όσο το δυνατόν πιο ψηλά ενίσχυση του ΚΚΕ, αυτό που λέμε να δοθεί ένα ισχυρό χαστούκι, ας το πούμε λίγο πιο γιανιώτικα, να δοθεί ένας φούσκος απέναντι σε μια αντεργατική πολιτική που θα ακουστεί σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την επικοινωνία, έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον να τα ακούσουμε όλα αυτά. Και βέβαια, ξαναλέω, αύριο στις 8.30 ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο Άλσος, έτσι η προεκλογική, κεντρική προεκλογική εκδήλωση εδώ στην πόλη των Ιωαννίνων. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να δούμε ένα ρεπορτάζ που ακολουθεί. Αναφορικά με αυτό που έλεγα προηγουμένως, είχε προγραμματιστεί λοιπόν για το Σάββατο το απόγευμα η εκδήλωση, μια μεγάλη γιορτή καλύτερα, για την εγγραφή του Ζαγορίου στην UNESCO. Μια εκδήλωση που πραγματικά είχε προετοιμαστεί εδώ και πολλούς μήνες, με χορευτικά, έτσι, με πραγματικά πολύ μεγάλη προσοχή. Επρόκειτο να βρεθεί εδώ και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, μαζί με ανθρώπους από την UNESCO, με γενικούς γραμματείς, με ανθρώπους από το Υπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου. Γενικότερα, αρκετές επρόκειτο να είναι οι αφίξεις στο Ζαγόρι αυτό το Σάββατο και αρκετές ήταν οι αφίξεις, μόνο που τελικά η εκδήλωση δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ξέσπασε μια πολύ μεγάλη βροχόπτωση, μια έντονη και ισχυρή καταιγίδα το απόγευμα του Σαββάτου, ουσιαστικά μία ώρα πριν την έναρξη αυτής της τελετής, με αποτέλεσμα όλα να αλλάξουν. Επειδή ο Πρωθυπουργός έπρεπε να φύγει, έπρεπε να αναχωρήσει, η εκδήλωση αυτή, η μεγάλη γιορτή, να το πω καλύτερα, πήρε αναβολή για τον Ιούλιο. Στα μέσα του καλοκαιριού, λοιπόν, όλοι αυτοί οι φορείς θα ξαναβρεθούν, θα ξανανταμώσουν στο Ζαγόρι, θα ξανανταμώσουν στη Βίτσα. Όπου όμως χθες το πρωί η Υπουργός Πολιτισμού, η Λίνα Μενδώνη, μαζί με τους ανθρώπους της UNESCO, μαζί με το κλιμάκιο της UNESCO, μαζί με συνεργάτες από το Υπουργείο Πολιτισμού και βέβαια μαζί με τον Περιφερειάρχη Υπήρου και με τον Δήμαρχο Ζαγορίου, τον Αλέξανδρο Καχρημάνη και τον Γιώργο Σκουβέλο αντίστοιχα, προχώρησαν στα αποκαλυπτήρια του σήματος της UNESCO, που έχει τοποθετηθεί πάνω σε μια πέτρα, σε ένα βράχο στην κεντρική πλατεία της Βίτσας. Εκεί είχαμε μια πολύ πιο λιτή εκδήλωση από το προγραμματισμένο. Παρόλα αυτά, ακούσαμε πολλά πράγματα και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και σε δηλώσεις που ακολούθησαν μετά για το τι σημαίνει για το Ζαγόρι η ένταξη στην UNESCO, για το τι σημαίνει γενικότερα για την ευρύτερη περιοχή το να μπαίνει
όλος ο Δήμος Ζαγορίου κάτω από τη σκέπη της UNESCO και βέβαια η Υπουργός Πολιτισμού Ελίνα Μενδώνη για μία ακόμη φορά, την πρώτη ουσιαστικά δημόσια, είχε την ευκαιρία να ανακοινώσει και την εγγραφή του πανηγυριού της Βίτσας, ένα πανηγύρι το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε 15 Αύγουστο στο χωριό, στη Βίτσα, στο Ζαγόρι και συγκεντρώνει πάντα έτσι όλα τα βλέμματα στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Είναι μια εγγραφή που έχει γίνει από πέρυσι τον Ιούλιο μαζί με άλλα 20 περίπου στοιχεία. Απλώς τώρα ήταν η πρώτη φορά που ανακοινώθηκε αυτό μπροστά σε κόσμο, μπροστά στους ανθρώπους του Ζαγορίου, μπροστά στους ανθρώπους της Βίτσας που ήταν εκεί σε αυτή την σεμνή, λιτή τελετή. Πάμε να δούμε. Με καθυστέρηση μίας ημέρας πραγματοποιήθηκε τελικά η αποκάλυψη του σήματος της UNESCO μετά την εγγραφή του Ζαγορίου ως πολιτιστικό τοπίο στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Η μεγάλη γιορτή που είχε προγραμματιστεί για το απόγευμα του Σαββάτου δεν κατέστη εφικτό να πραγματοποιηθεί, καθώς η καταιγίδα που ξέσπασε στη Βίτσα ανέτρεψε κάθε σχέδιο με το ραντεβού να ανανεώνεται για τα μέσα του καλοκαιριού. Παρ' όλα αυτά, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Πρόεδρος της Βουλής Κώστας Στασούλας, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης αλλά και κλιμάκιο της UNESCO προχώρησαν το πρωί της Κυριακής στα αποκαλυπτήρια του σήματος που έχει τοποθετηθεί στην κεντρική πλατεία της Βίτσας. Εντάξει, πάμε. Πάμε, σιγά σιγά. Καλά, Γιώργο. Καλά, είναι βαρύ. Ωραία. Περιφερειακή σχολή. Η Υπουργός Πολιτισμού, τόσο κατά τη διάρκεια της λιτής αυτής τελετής, όσο και σε δηλώσεις που ακολούθησαν, υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η πολιτεία στο Ζαγόρι, στην αυθεντικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξή του. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην εγγραφή του παραδοσιακού πανηγυριού της Βίτσα στο Εθνικό Ευρετήριο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ήδη από το καλοκαίρι του 2023. Μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα σήμερα για το Ζαγόρι, την Ήπειρο για την Ελλάδα. Καθώς ολοκληρώνεται και με την γιορτή αυτή η διαδικασία της εγγραφής του Ζαγορίου στον πιο επίζηλο κατάλογο πολιτισμού της ανθρωπότητας, στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η χθεσινή παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ δηλώνει ακριβώς τη σημασία που αποδίδει η πολιτεία στο Ζαγόρι, στην αυθεντικότητά του, στην προστασία του και στη βιώσιμη ανάπτυξή του. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό ότι ένας ολόκληρος Δήμος, ένα σπάνιο οικιστικό σύνολο, 46 οικισμών, 46 χωριών, εγγράφεται ως πολιτιστικό τοπίο, το πρώτο πολιτιστικό τοπίο της χώρας μας, στον κατάλογο της UNESCO. Υποχρέωση όλων μας είναι να προστατεύσουμε την αυθεντικότητα του Ζαγορίου και να δημιουργήσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης που θα εγγυάται το μέλλον του. Είχαμε και μια σημαντική ανακοίνωση στο τέλος για το πανηγύρι της Βίτσας. Ναι, όπως ξέρετε, εκτός από τον παγκόσμιο κατάλογο της UNESCO, κάθε χώρα έχει και το εθνικό της ευρετήριο για την άλλη πολιτιστική της κληρονομιά. Ήταν η πρώτη φορά, η πρώτη ανακοίνωση που έγινε εδώ, ότι το πανηγύρι του 15 Αύγουστου της Βίτσας έχει εγγραφεί πλέον στον Εθνικό Κατάλογο της Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η δουλειά αρχίζει τώρα. Το Ζαγόρι έχει την αυθεντικότητα που είπαμε, που ήταν και το βασικό κριτήριο της εγγραφής του. Αυτή την αυθεντικότητα λοιπόν πρέπει να την διατηρήσουμε. Πρέπει λοιπόν να το προστατεύσουμε από κάθε άναρχη δραστηριότητα και φυσικά από τα έντονα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει αυτό τον μοναδικό συνδυασμό που ζει στο Ζαγόρι, αυτό το συλλήτουργο της φύσης και της ανθρώπινης δραστηριότητας, να φροντίσουμε όλοι να το διατηρήσουμε αλόβητο και ανέπαφο. Στη σημασία της σημερινής ημέρας αλλά και στα όσα φέρνει το μέλλον, αναφέρθηκαν από την πλευρά τους ο Πρόεδρος της Βουλής και ο Δήμαρχος Ζαγορίου, με τον τελευταίο μάλιστα να υπογραμμίζει την ανάγκη στήριξης της περιοχής από την πολιτεία. Κάναμε τα αποκαλυπτήρια μιας πινακίδας στην οποία η UNESCO επιβεβαιώνει τη ζαγορίσια αξία. Η UNESCO δηλαδή, ο επιφανέστερος διεθνής πολιτιστικός φορέας, αναγνωρίζει ότι το Ζαγόρι, τα 46 χωριά του, έχουν ένα απαράμιλο συνδυασμό
ανθρώπινης και φυσικής παρουσίας. Ένα αξεπέραστο πάντρεμα ανθρώπου και φύσης. Ο άνθρωπος στο Ζαγόρι δεν δάμασε μόνο τον εαυτό του. Δάμασε και τις ικανότητές του, δάμασε και τη φύση, αλλά δεν την υπέταξε. Την έκανε ήρεμη, την έκανε στα ανθρώπινα όρια και συμβίωσε μαζί της. Και το παράδειγμα του Ζαγορίου είναι ακριβώς το παράδειγμα που πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε αν θέλουμε η φύση να μην κάνει την επόμενη επανάσταση που ήδη την άρχισε. Η συμφιλίωση με τη φύση είναι η απάντηση για τη ζωή μας και όχι η υποταγή της που μέχρι τώρα έχει οδηγήσει σε αυτά τα αποτελέσματα. Το κράτος αποφάσισε να αναδείξει αυτή την απαράμιλη φυσιογνωμία του Ζαγορίου. Το αποφάσισε το 2014, όταν είχα την τιμή να είμαι Υπουργός Πολιτισμού, όταν και ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ολοκληρώθηκε όμως πέρσι το φθινόπωρο στη Σαουδική Αραβία, στο Ριάντ, όπου ομόφωνα ψηφίστηκε το Ζαγόρι να ενταχθεί σε αυτόν τον σπουδαίο κατάλογο. Εδώ, στη Βίτσα, το Σεπτέμβριο του 19, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν και χθες εδώ στη Βίτσα, υποσχέθηκε ότι αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε το 2014 και πάγωσε για λίγα χρόνια θα ολοκληρωθεί. Και ολοκληρώθηκε. Και σήμερα εδώ το γιορτάσαμε. Αλλά γιορτάζοντάς το, κάναμε και κάτι άλλο. Δεσμευθήκαμε ότι αυτό που σήμερα γιορτάζουμε θα το προστατεύσουμε. Το Ζαγόρι αλλάζει ρότα. Από εδώ σήμερα έγιναν τα αποκαλυπτήρια του σήματος της UNESCO. Χθες είχαν προγραμματιστεί να γίνουν όλες οι εκδηλώσεις, πανηγυρικές εκδηλώσεις, παρουσία του Πρωθυπουργού, αλλά ο καιρός μας τα χάλασε. Εγώ θα ήθελα να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές που βοήθησαν για τη σύνταξη του φακέλου και την εγγραφή του Ζαγορίου στον κατάλογο της πολιτικής μας κληρονομιάς. Το Ζαγόρι έχει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία τα αξιολόγησε η UNESCO, το πολιτιστικό σου φυσικό του περιβάλλον, πολιτιστική του κληρονομιά, την απαράμιλη αρχιτεκτονική του, και ως εκ τούτου το τρίπτυχο αυτό ήταν το σπουδαιότερο που επικράτησε και έγινε εγγραφή του ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές που φτάσαμε στο τελικό μας στόχο. Στόχος μας όμως είναι από εδώ και πέρα ότι το Ζαγόρι δεν πρέπει να είναι έρημο, χρειάζεται και τη βοήθεια και τη στήριξη της πολιτείας, την οποία τη ζητάμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο δημόσιος είναι φτωχός και όλα αυτά δεν μπορούν να διατηρηθούν ή να συντηρηθούν, γιατί αυτά που μας παραδώσαν οι πρόγονοί μας, αυτά τα κτίρια, τα γεφύρια, οι σκάλες, χρειάζονται και να συντηρηθούν και να διατηρηθούν για να τα παρεδώσουμε και εμείς όπως τα παραλάβουμε στις επόμενες γενιές. Για αλλαγή σελίδας μίλησε ο Περιφερειάρχης Υπήρου, ενώ στα βήματα που ακολουθήθηκαν από την πλευρά της πολιτείας στάθηκε η επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και συντονίστρια της προσπάθειας Ευγενία Γερούση. Τέλος, ειδική μνεία στο Ζαγόρι έκανε από την πλευρά του ο Διευθυντής του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Το Ζαγόρι αλλάζει σελίδα, είναι μέσα στα μνημεία πολιτισμού και περιβάλλοντος τα παγκόσμια. Εμείς ως Περιφέρεια Υπήρου και ο Δήμος Ζαγορίου αναλαμβάνουμε ό,τι θα μας υποδείξετε ότι πρέπει να κάνουμε για να πάμε καλύτερα και αυτή η μέρα να σημάνει πάρα πολλά πλέον για το Ζαγόρι και για όλη την Ήπειρο. Ως Περιφέρεια Υπήρου αγοράζουμε ακίνητο στο Καπέσοβο, ένα πολύ ιστορικό κτίριο,
της οικογένειας Φιλίδη. Θα το αναστηλώσουμε και εκεί θα είναι το κέντρο της UNESCO, χωρίς σε άλλα χωριά να αποκλείσουμε να γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία θα έχουν σχέση με αυτή την αλλαγή που γίνεται στο Ζαγόρι, που πλέον μπαίνει στον κατάλογο της UNESCO. Η ομάδα μας αποτελείται από πολλές και διαφορετικές ειδικότητες. Είμαστε μαζί αρχαιολόγοι, ιστορικοί, αρχιτέκτονες, βιολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, δασολόγοι, όλοι μαζί συνεργαστήκαμε και κυρίως μάθαμε να συνεργαζόμαστε. Ήταν ένα εγχείρημα όχι απλό για όσους ξέρουν τις ειδικές και περίπλοκες διαδικασίες του Διεθνούς Οργανισμού, είχε όμως αίσιο τέλος. Και έτσι γι' αυτό σήμερα το γιορτάζουμε. Αυτό το αίσιο τέλος μας δημιουργεί διάφορες υποχρεώσεις. Δεν θέλουμε με κανένα τρόπο τα ζαγοροχώρια να γίνουν μουσιακά αντικείμενα. Δεν θέλουμε να φεύγει ο πληθυσμός. Θέλουμε να μπορέσουν να ξαναγυρίσουν οι μόνιμοι κάτοικοι, να υπάρχουν παραγωγικές δραστηριότητες στα χωριά, με σεβασμό όμως στο περιβάλλον, με σεβασμό σε αυτή τη μοναδική αρχιτεκτονική των ζαγοροχωρίων, η οποία και μας επέτρεψε να εγγραφούμε στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ζαγόρι. Και το Ζαγόρι είναι μια εξέχουσα μαρτυρία πως αυτοί οι άνθρωποι μπόρεσαν να προσαρμοστούν σε αυτό το τοπίο, σε αυτή τη φύση, και η UNESCO είναι αυτό που αναγνωρίζει αυτή την εξέχουσα αξία και αυτή την εικόνα που έχει δημιουργηθεί από το συνδυασμό της δράσης του ανθρώπου και της φύσης. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου από και εκ μέρους της Γενικής Διευθύντριας της UNESCO, της κυρίας Ανδρέα Ζουλέ, τόσο προς τον Πρωθυπουργό που ήταν εδώ μαζί μας χθες για να υποστηρίξει αυτή την εγγραφή. Θα θέλαμε να κάνουμε ιδιαίτερη μνήμα στην προσπάθεια της κυρίας Υπουργού που κατάφερε να φέρει όλη αυτή την προσπάθεια, να την φέρει εις πέρας. Σας ευχαριστούμε. Μπορεί η καταιγίδα του Σαββάτου να απέτρεψε τα όποια σχέδια υπήρχαν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ωστόσο είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με το κλιμάκιο της UNESCO, αλλά και τους φορείς που ανέλαβαν να τρέξουν το εγχείρημα. Η εγγραφή του Ζαγορίου στον κατάλογο της UNESCO για την παγκόσμια κληρονομιά είναι για εμάς μια στιγμή χαράς αλλά και δικαίωσης, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων σε δήλωσή του. Και συνεχίζει λέγοντας: «Είχα υποστηρίξει το αίτημα αυτό ήδη από το Σεπτέμβριο του 2019 από εδώ, τη Βίτσα. Σήμερα είναι ζωντανή πραγματικότητα. Το είπαμε και το κάναμε. Μια σημαντική εξέλιξη που είναι καρπός συλλογικής προσπάθειας. Η συμπερίληψη του Ζαγορίου στον κατάλογο της UNESCO δεν αποτελεί απλώς τιμή για τη χώρα μας. Ισοδυναμεί παράλληλα με μια έμπρακτη δέσμευση για την προστασία της περιοχής από τις σύγχρονες απειλές που απορρέουν από την κλιματική κρίση αλλά και από ανθρώπινες παρεμβάσεις. Γι' αυτό και το νέο στοίχημα είναι να διατηρήσουμε αναλύωτη την ταυτότητα και την αυθεντικότητα του τόπου», ανέφερε σε γραπτή του δήλωση ο Πρωθυπουργός. Ραντεβού λοιπόν για τον Ιούλιο, για όλη αυτή τη μεγάλη γιορτή που έτσι είχε στηθεί για το απόγευμα του Σαββάτου. Παρόλα αυτά νομίζω ότι ακούσαμε πολλά και υπόθηκαν πολλά σε αυτή την λιτή τελετή χθες το πρωί, οπότε φαντάζομαι ότι περισσότερο εορταστικός θα είναι ο χαρακτήρας της μεγάλης έτσι, αυτής εκδήλωσης που προγραμματίζεται για τα μέσα του καλοκαιριού. Θα τα δούμε όμως όλα όπως και να έχει. Κάπως έτσι θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε συντονισμένοι, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής ώρας της Ηπείρου. Με τα βλέμματα βέβαια, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, να είναι στραμμένα στην Αρίστη, στο Ζαγόρι, έτσι μετά το εργατικό δυστύχημα, με τον ένα εργάτη να έχει χάσει τη ζωή του, ενώ ένας δεύτερος έτσι είναι σε πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση. Θα παρακολουθήσετε σχετικό ρεπορτάζ και στο απογευματινό δελτίο που ακολουθεί σε λίγη ώρα.
Θα αλλάξουμε κλίμα και πριν πάμε να δούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον για το κλείσιμο, να πω ότι είχαμε χθες Κυριακή εκλογο απολογιστική συνέλευση από την 5η Κυνηγετική Ομοσπονδία Υπήρου, κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκε έμφαση σε προβλήματα που ταλανίζουν την κυνηγητική οικογένεια, όπως είναι το νομοσχέδιο Άργος και ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες των περιοχών Natura, ενώ επίσης έγινε ενδελεχής ενημέρωση του Προέδρου για το σύνολο των δράσεων που υλοποιεί και που πρόκειται να υλοποιήσει η Ομοσπονδία. Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, ακολούθησε η προβλεπόμενη από το καταστατικό εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όπως προέκυψε λοιπόν από τα αποτελέσματα, εκλέγονται οι πρώτοι 7 από τους συνολικά 10 υποψηφίους για το ΔΣ, δηλαδή οι κύριοι Νίκος Παπαγρηγορίου, Μιχάλης Γκίκας, Γιώργος Μάστορας, Πέτρος Τζουμάκας, Κωνσταντίνος Κατσένος, Ιωάννης Παπακώστας και Θεοφάνης Λάικος, ενώ επίσης συμμετείχαν η κυρία Αθανάσιος Σιόλος και Γιώργος Ζήκος, αλλά και Χαράλαμπος Μπρέχας, ενώ για την Ελεγκτική Επιτροπή υποψήφιοι ήταν ο Μιχάλης Τζαβέλας και ο Βασίλης Γούσιας, και όπως φαίνεται το προβάδισμα το έχει ο πρόεδρος, ο κ. Παπαγρηγορίου. Τώρα, για να πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά, φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και από τα δραματικά γεγονότα του καλοκαιριού του 1974, πραγματικά δραματικά γεγονότα, όλο αυτό που ακολούθησε από τον Ιούλιο και έπειτα, από τον Ιούλιο του 1974, που νομίζω ότι όσοι τα γνωρίζουν καλά δεν μπορούν σε καμία μα καμία περίπτωση να τα ξεχάσουν. Επειδή όμως για τους χι υψί λόγους μπορεί και να τα αφήνουμε στο παρελθόν, μπορεί να τα αφήνουμε και στη λύθη, έτσι γενικότερα, και να τα αμελούμε ενδεχομένως ή okay, να μην δίνουμε την προσοχή που θα πρέπει να δίνεται. Φέτος, ακριβώς επειδή είναι μια επαιτειακή χρονιά, 50 χρόνια λοιπόν από τότε, υπάρχει και μια σειρά δράσεων, όχι μόνο στην Κύπρο, η οποία προφανώς έτσι βρίσκεται σε παραπάνω κινητικότητα από ό,τι συνήθως, ακριβώς προκειμένου να τιμήσει τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, αλλά και τους ανθρώπους που ακόμη και σήμερα συνεχίζουν να αγνοούνται. Υπάρχουν παρόμοιες δράσεις και παρόμοιες εκδηλώσεις και παρόμοιες προσπάθειες και στην Ελλάδα και στο ελληνικό έδαφος. Και μια τέτοια λοιπόν προσπάθεια έλαβε χώρα χθες το απόγευμα στην αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος, στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία, από τα ενωριακά νεανικά κατηχητικά της Μητρόπολης Ιωαννίνων, με την ευκαιρία έτσι της λήξης αυτής της χρονιάς, αποφάσισαν να κάνουν μια εκδήλωση. Μια εκδήλωση που να είναι αφιερωμένη στα 50 χρόνια λοιπόν από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, στέλνοντας το μήνυμα «Δεν ξεχνώ», μια κατάμεστη, η αλήθεια είναι, αίθουσα, η οποία εκτός από διάφορες μουσικές, διάφορα τραγούδια αφιερωμένα στην Κύπρο, περιελάμβανε και θεατρικά δρόμενα, περιελάμβανε και μια μίνι ταινία που ετοίμασαν τα ίδια τα παιδιά, και βέβαια στο χώρο φιλοξενήθηκαν φωτογραφίες από το 1974 που αποτυπώνουν ακριβώς το κλίμα και τη μνήμη που πρέπει να παραμείνει ζωντανή, αλλά και ζωγραφιές των ίδιων των παιδιών για την Κύπρο. Αφιερωμένη στη μαρτυρική Κύπρο 50 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, ήταν η εκδήλωση που διοργανώθηκε στην αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας, με την ευκαιρία της λήξης των δραστηριοτήτων των ενωριακών νεανικών κατηχητικών συνάξεων της Μητρόπολης Ιωαννίνων. Η εκδήλωση που είχε τίτλο «Οι καρδιές που δεν ξεχνούν και αναθυμούνται» συγκέντρωσε τα βλέμματα όσων έδωσαν το παρόν, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορέων. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιέλαμβανε τραγούδια αφιερωμένα στην Κύπρο, θεατρικά σκέτς αλλά και την προβολή μιας μίνι ταινίας με πρωταγωνιστές τα ίδια τα παιδιά. Στο χώρο της εκδήλωσης φιλοξενήθηκαν επίσης ζωγραφιές αλλά και φωτογραφίες από την πληγωμένη Μεγαλόνησο το καλοκαίρι του 1974. Υπάρχει και κάτι που σκιάζει τις καρδιές μας. Κάτι που εδώ και μισό αιώνα μας βαραίνει όλους μας. Ένα κομμάτι της Ελλάδας μας.
η Κύπρος μας είναι λαβωμένη και πληγωμένη, αντέχει τον πόνο της και τραβά μπροστά. Έτσι λοιπόν την θυμόμαστε, δεν ξεχνούμε και στεκόμαστε δίπλα της αφιερώνοντας την φετινή σας γιορτή σύμφωνα και με την δική σας θέληση στα αδέρφια μας της Κύπρου. Όμως τώρα είναι η ώρα σας. Παιδιά μας, είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε, να σας δεχτούμε.
δεν είπαμε να μην σκαλίζουμε τα παλιά. Όταν θα πάμε στην Κύπρο το καλοκαίρι, ρωτήστε τη γιαγιά σας ό,τι θέλει. Μαμά, διάφορος όπως φέτος, περιλάμε την καλύτερη χρονιά από την πολιτική εισβολή στην Κύπρο. Πες μας πάλι την ιστορία του προπαπού, της προγιαγιάς, θα μάθουμε ποτέ τι απέγινα. Αφήστε τα τώρα αυτά, να τελειώσουμε τις δουλειές μας και θα συζητήσουμε άλλη ώρα για εκεί. Μερικές φορές νομίζω, μαμά, πως δεν θες να μιλάμε καθόλου για τα παλιά. Τους ξέχασες. Λίγο προσοχή, παιδιά. Εντάξει, παιδιά, τελειώσατε με τις λαμπάδες. Ναι. Πολύ ωραία. Ελάτε τώρα, πάμε για μάθημα. Ερχόμαστε πάλι. Πάτε, τι ακριβώς γίνεται στην προσκομιδή. Στην προσκομιδή, λοιπόν, παιδιά, ο ιερέας προετοιμάζεται να δίνει μια δώρα. Το ψωμί και το κρασί δηλαδή, που θα χρειαστούν για την τέλεση της στήρας λειτουργίας. Βάζει δηλαδή τον αμνό και τη συμμερίδα στο νερό της Εκκλησίας πάνω στο Άγιο Ισχάριο και το κρασί μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Το ψωμί είναι φτιαγμένο από καθαρό σιτάρι και το έχουν ζυμώσει οι πιστοί με προσοχή. Έχει κυκλικό σχήμα και έχει σφραγιστεί με μια ειδική σφραγίδα και ονομάζεται πρόσφορο. Και έτσι που λέτε, με το που πάω να ανοίξω συζήτηση μου την κόβει αμέσως. Δεν μπορώ να καταλάβω τη μαμά μου. Αποφεύγει να μιλάμε για αυτό το θέμα, λες και είναι κακό. Εγώ όμως θέλω να μάθω για τους συγγενείς μας και τους συγχωριανούς μας. Δεν ξέρεις. Μπορεί να στεναχωριέται. Γι' αυτό να μην μιλάει. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να χάνεις τους συγγενείς σου. Το 1974, όταν οι Τούρκοι μπήκαν στην Κύπρο, η Κύπρος χωρίστηκε. Άνθρωποι σκοτώθηκαν, εγκλωβίστηκαν στα κατεχόμενα και είναι αγνοούμενοι μέχρι και σήμερα. Και τα ξέρω όλα αυτά επειδή και η Νονά μου από την Κύπρο είναι και μου τα έχει πει. Έχει δίκιο και ο Χάρης. Εμάς μπορεί να στεναχωριέται γι' αυτό και να μην θέλει να το συζητήσει. Λοιπόν, παιδιά, εγώ φεύγω, έχω μάθημα. Παιδιά, καθώς άκουγα το μάθημα, μου πέρασε μία ιδέα. Μη μας πεις πάλι για κανένα 5x5. Ακόμα με φωνάνε τα πόδια μου από την προηγούμενη εβδομάδα. Επειδή χάσατε. Όχι, με το μάθημα έχει σχέση. Α, για πες. Σκέφτηκα πως φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και σκέφτηκα να κάνουμε κάτι όμορφο. Για πες, τι μπορούμε να κάνουμε. Μια θεία λειτουργία και ένα μνημόσυνο για τους κεκοιμημένους. Α, ωραία ιδέα. Λέω να ρωτήσουμε τον πατέρα ο Σωτήριο τι χρειάζεται από εμάς. Ωραία ιδέα είναι αυτή, Θοδωρή. Πάτε, τι θα κάνουμε στη θεία λειτουργία. Θα κάνουμε μια θεία λειτουργία όπως το θέλετε για τους πεσόντες στην Κύπρο. Μια Κυριακή πρωί, φέρετε και τους φίλους σας και τους συγγενείς σας για να μνημονεύσουμε όλους αυτούς που χαθήκατε στον αγώνα του. Πότε θα γίνει. Όποτε θέλετε. Σάββατο, Κυριακή, να το κανονίσουμε. Ευτυχώς που ήταν και η θείος να μας βοηθήσει. Ναι, και όπως λέει ο Πάτερ, πρέπει να είναι ζυμωτά. Χωρίς πρόσφορο δεν γίνεται θεία λειτουργία. Τι άλλο χρειαζόμαστε. Να, τα έχω σημειωμένα. Νάμα, λιβάνι, λαμπάδες για την Αγία Τράπεζα, λάδι για τα καντήλια. Εγώ, ανάγκησα και τον κόλμη, όμως το φτιάξει η γιαγιά μου. Δεν πιστεύω να λείπει τίποτα. Θα ρωτήσω βέβαια και τον πατέρα Σωτήριο, αν ξεχάσαμε κάτι. Και αν είναι, θα πάμε να το αγοράσουμε. Α, ναι. Μην ξεχάσω να σου δώσω τα χρήματα για τα πράγματα που αγοράσατε. Δεν χρειάζεται. Θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε. Καλώς το. Γεια σας, παιδιά. Ήτανε, είχα αγγλικά, γι' αυτό άρεσε. Κάτσε. Πώς είσαι. Μια χαρά. Γιατί έχεις τόση ώρα. Τα αγγλικά... Έχω κάποιες εξετάσεις και γενικά κάνω πιο πολύ ώρα. Okay. Πώς πάνε οι ετοιμασίες, παιδιά, τι έγινε, όλα μια χαρά. Όλα μια χαρά. Στις μαμάδες, τι θα πούνε. Ό,τι συμφωνήσω. Το Σάββατο θα γίνει θεία λειτουργία, όπου θα βοηθήσουμε στο ιερό και όσα παιδιά θέλουν, από το κατηχητικό θα έρθουν.
τέλεια. Κουβέντα τι θα το κάνουμε εμείς. Παιδιά, ξεχάσαμε κάτι. Να γράψουμε τα ονόματα υπερηγίας και υπεραναπαύσεως. Θυμάστε τι μας είπε ο ιερέας μας. Υπάρχει μεγάλη ψυχική ωφέλεια από την μνημόνευση των ονομάτων. Και τώρα τι θα κάνουμε. Πώς θα τα γράψουμε. Πού θα τα γράψουμε. Α, έχω ένα χαρτί. Από τη μία πλευρά θα γράψουμε τα ονόματα των ζώντων και από την άλλη των κεκοιμημένων. Των νεκρών εννοείς. Όχι, το κεκοιμημένο είναι το σωστό. Δεν θυμάστε τι μάθαμε στο καθηγητό. Οι άνθρωποι που πέθαναν σωματικά ζουν και αναμένουν την κοινή μας ανάσταση. Σωστά, τώρα θυμήθηκα. Ελάτε να γράψουμε τα ονόματα. Έτσι λοιπόν, με αυτές τις εικόνες, με αυτούς τους ήχους, θα σας αποχαιρετήσουμε. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται το απογευματινό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα και η ώρα της Ήπειρου ξανά μαζί σας αύριο λίγο μετά τις 3 μεσημέρι Τρίτης.